Ακόμα ένα σεισμός αναστάτωσε τους Κρήτες. Το βράδυ της Δευτέρας, μια επιφανειακή σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και μάλιστα με ιδιαίτερα μικρό εστιακό βάθος, προκάλεσε ανησυχία κυρίως στο Ηράκλειο. Στη συγκεκριμένη περιοχή τον τελευταίο μήνα και κάτι υπάρχει μια διέγερση των ρηγμάτων που υπάρχουν σε αυτή την ρηξηγενή ζώνη, η οποία έχει δώσει σεισμικά φαινόμενα τα οποία... Το μεγαλύτερο μέγεθος που έχουν φτάσει είναι στη τάξη του 4,1-4,2. Ο σεισμός που συνοδεύτηκε από έντονη βοή είχε επίκεντρο το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος και έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πόλη του Ηρακλείου αλλά και ολόκληρη την Ανατολική Κρήτη. Το γεγονός ότι έχουν μικρό βάθος, είναι επιφανειακή η μέχρι στιγμή σεισμή, μπορεί να λέει κάτι? Είναι το χαρακτηριστικό της περιοχής, η ταυτότητά της. Πολύ κοντά υπάρχουν και άλλα ενεργά ρήγματα. Μπορεί να παροξυνθούν από αυτή τη δραστηριότητα, την έξαρση, τη διέγερση? Είναι διεγερμένη η ευρύτερη περιοχή. Όχι, δεν μιλάμε για σημειακά, μιλάμε για μια ζώνη. Ζώνη. Αυτό η οποία προφανώς ζώνη περιλαμβάνει μια πληθώρα μικρών ή μεγαλύτερων ρήγματων που έχει διεγερθεί. Μην το βλέπουμε σημειακά. Ο Δημάρχος Μηνώα Πεδιάδος, μάλιστα θορυβημένος από τη σεισμική ακολουθία που καταγράφεται στην περιοχή, είχε εκτενή συνομιλία με τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, ο οποίος εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή παρακολουθείται στενά από τον ΟΑΣΠ και τα ερευνητικά κέντρα. Έχουμε να κάνουμε με μια συνεχιζόμενη δραστηριότητα στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και στην ευρύτερη περιοχή, η οποία ωστόσο φαίνεται πως βαίνει προς εκτόνωση. Οι σεισμοί συγκεκριμένοι είναι μικρού μεγέθους για να ενεργοποιήσουν παραδίπλα. Mm-hmm. Όταν όμως είναι σε διέγερση όλη η συγκεκριμένη περιοχή, χρειάζεται μια προσεκτική και μεσοφροσύνη παρακολούθηση. Στο ίδιο μήκος και ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, σεισμολόγος Γεράσιμος Κουλιάρας, που σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα κάνει λόγο για ένα φαινόμενο που δεν είναι ασύνηθες, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων. Το φαινόμενο δεν είναι ασύνηθες και πιθανό είναι να πρόκειται για μια συνηθισμένη μικροέξαρση και όχι για ένα προσεισμικό φαινόμενο. Δεν χρειάζεται να κοιτάμε το κινητό την ώρα που γίνεται ο σεισμός. Αυτό που χρειάζεται είναι να μπορέσουμε να στερεώσουμε και να λάβουμε όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας, έτσι ώστε όταν θα γίνει ο σεισμός να μην έχουμε το ελάχιστο ζημιές ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο σπίτι μας. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως στο Ηράκλειο αναμένεται το επόμενο διάστημα η εγκατάσταση δύο σύγχρονων μονάδων δικτύου καταγραφής της σεισμικής δραστηριότητας, αντίστοιχων αυτών που ήδη υπάρχουν από το Ινστιτούτο στα Χανιά. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή είναι προγραμματισμένη από καιρό και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. Ήταν προγραμματισμένο εδώ και μήνες γιατί αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε τώρα στο Ηράκλειο και ξεκινάει είναι αυτό που υπάρχει στα Χανιά και λειτουργεί εδώ και 6-7 χρόνια. Κάθε φορά που θα γίνεται σεισμός να βγάζουμε ένα χάρτη της πόλης που μέσα στην πόλη να μας λέει πώς απεικονίστηκε η ισχυρή σεισμική κίνηση από γειτονιά σε γειτονιά. Αυτό γίνεται στα Χανιά, ένας χάρτης ισχυρής κίνησης, αστικός χάρτης το λέμε, ισχυρής κίνησης, το βάζουμε μπρος να γίνει και στο Ηράκλειο.